Γεια σας φίλοι μου, ήρθα και πάλι να σας δείξω μια συνταγή. Θα κάνουμε μπαρμελάδα βανίλια. Έχω πάρει αυτές τις ωραίες βανίλιες και θα τις κάνουμε με φρουκτόζι. Εγώ το έχω πάρει, την έχω πάρει από το Μασούτι. Λοιπόν, η φρουκτόζη είναι υποκατάστατο της ζάχαρης. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τη διαδικασία. Θα βγάλω τα κουκούτσια. Με αυτό εδώ το τρόπο. Για να πάρω ένα ακόμα πιάτο, για να πάρω τα κουκούτσια μου εδώ. Ωραία. Θα τα βγάλω όλα τα κουκούτσια. Δεν ξέρω αν σας αρέσει. Αν ξέρετε τη φρουκτόζη, αν έχετε κάνει με φρουκτόζη μαρμελάδες, γράψτε μου στο σχόλιο να πάρω μια ιδέα. Λοιπόν, θα τα κάνω όλα έτσι, θα βγάλω τα κουκούτσια. Τα έχω πλένει φυσικά τις βανίλιες μου. Θα βγάλω όλα τα κουκούτσια και θα επανέλθω σε λίγο. Αφού έβγαλα τα κουκούτσια, θα το πολτοποιήσω ελαφρώς. Τώρα, υπάρχουν δύο εκδοχές. Αν θέλετε, τα βάζετε έτσι με τη φρουκτόζη και μετά από αυτό το μηχάνημα που τα πατάς, λιώνεις τη μαρμελάδα. Εγώ δεν έχω αυτό το μηχάνημα, θα το πολτοποιήσω λίγο στο μούλτι. Θα το πολτοποιήσω λίγο ελαφρώς, γιατί και με το βράσιμο θα λιώσει. Μπορείτε και ένα άλλο κόλπο με αυτό που κάνω την πατάτα, αλλά τώρα δεν θέλω να κάνω αυτή τη διαδικασία. Θα την πολτοποιήσω για να ξεμπερδεύω. Στο μούλτι φυσικά. Κοιτάξτε. Αυτό. Θα συνεχίσω μόνη μου και θα επανέλθω σε λίγο. Αφού το πολτοποίησα στο μούλτι ελαφρώς, λοιπόν, η φρουκτόζη αναλογία είναι 1 κιλό χωρίς τα κουκούτσια ζυγίζουμε την βανίλια μας. Στο 1 κιλό βανίλια χωρίς κουκούτσια είναι 400 γραμμάρια φρουκτόζη. Λοιπόν, εγώ έχω εδώ 1 κιλό και θα βάλω 400 γραμμάρια φρουκτόζη. Αυτό εδώ έχει 500, θα το ζυγίσω εγώ για να βγάλω τα 400 γραμμάρια. Θα επανέλθω σε λίγο. Λοιπόν, το έχω ζυγίσει. Θα το ρίξω και αυτό μέσα. Θα πάω να το βάλω στη φωτιά για να αρχίσει να βράζει. Θα το ξαφρίσω. Λοιπόν, θα σας δείξω και κάτι ακόμα να σας πω, ότι εσείς, αν δεν θέλετε τις φλούδες από τη βανίλια, μπορείτε να τις ξεφλουδίσετε. Εγώ νομίζω ότι οι βιταμίνες είναι στη φλούδα και γι' αυτό δεν τις καθάρισα. Πάω να την βάλω στη φωτιά και θα επανέλθω σε λίγο. Αφού το έβαλα στη φωτιά, ανακατεύω κάνα λεπτό 2 και μετά θα το αφήσω να βράσει και μόλις άμα αρχίσει να φρίζει θα το ξαφρίσω λίγο. Θα σας δείξω. Αφού το ανακάτεψα 2-3 φορές,
θα περιμένω να αρχίσει να βράζει και θα επανέλθω σε λίγο. Άρχισε να... Sorry. Άρχισε να φρίζει. Το βλέπετε. Θα σιγά σιγά με υπομονή θα ξαφρίσουμε αυτό εδώ. Σιγά σιγά. Μέχρι να μην δούμε να φρίζει άλλο. Το μαζεύουμε. Έχω κάνει και με το στραγγιστό, αλλά δεν με βοηθάει εμένα. Με το κουτάλι μου έρχεται πιο εύκολα. Λοιπόν, το ξάφρισα μια φορά. Μπορεί να ξαναβγάλει, θα το ξαναξαφρίσω και θα το αφήσω να δέσει. Αυτά προς την ώρα, σας αφήνω. Αφού το ξάφρισα πολύ, κοιτάξτε, τώρα δεν βγάζει πάλι, δεν βγάλει. Κοιτάξτε εδώ πόσο έβγαλα, πόσο ξάφρισα. Εδώ μας δείχνει ότι άρχισε να δένει η μαρμελάδα και θα την κλείσω να κρυώσει καλά. Εγώ τώρα είναι βράδυ, την κάνω, θα την αφήσω όλο το βράδυ και θα δω το πρωί αν έχει δέσει η μαρμελάδα μου. Αν δεν έχει δέσει, θα τη δώσω μία βράση άλλα 10 λεπτά. Αλλά κοιτάξτε, θέλω να δείτε λίγο τις φουσκαλίτσες που μου δείχνει ότι είναι έτοιμη να τη κλείσω. Και εδώ κλείνω το μάτι. Θα σας αφήσω και αύριο θα δω αν έχει δέσει και θα ανοίξω ξανά το βίντεο να σας δείξω. Σας αφήνω. Η μαρμελάδα μας είναι έτοιμη. Αφού την άφησα να κρυώσει καλά, δεν χρειάζεται να την ξαναβράσω, γιατί με μία φορά που την έκανα, κοιτάξτε, έχει πυκτώσει, έχει πήξει, την κάναμε με φρουκτόζι και έχει γίνει τέλεια. Αυτή τώρα, αν τη βάλω και στο ψυγείο, θα δέσει ακόμα πιο πολύ. Και κοιτάξτε χρώμα, κόκκινο. Κοιτάξτε, θέλω να δείτε, ούτε η φλούδα που την έβαλα δεν φαίνεται. Γι' αυτό μην καθίσετε να τη βγάλετε τη φλούδα. Δεν καταλαβαίνετε και στο στόμα, γιατί επειδή την έκανα στο μούλτι. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Θα κλείσω. Μαρμελάδα με φρουκτόζι. Για όσους προσέχουν, ήθελα να το κάνω αυτό το βίντεο, να βοηθήσω έτσι τα άτομα που αποφεύγουν τη ζάχαρη. Συν η βανίλια βοηθάει και στη δυσχυλιότητα, και όπως και η μαρμελάδα δαμάσκηνο. Ήθελα να έχω αυτό το βίντεο με φρουκτόζι μαρμελάδα. Και εδώ θα κλείσω το βίντεο. Μην ξεχνάτε να εγγραφείτε στο κανάλι μου, να μην χάνετε καμία συνταγή. Και εγώ σας υπόσχομαι να κάνω κι άλλες συνταγές εύκολες, γλίγορες και νόστιμες. Ως το επόμενο βίντεο, γεια σας!